Σταθεροποίηση καταγράφει η επιδημιολογική εικόνα στην σκιά του κύματος της όμικρον που διανύουμε. Η μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης έχει στα χέρια της άλλα 169 δείγματα στα οποία εντοπίστηκε η όμικρον επιπρόσθετα των 435 δείγματων των προηγούμενων εβδομάδων. Μέσα σε αυτά δείγματα ασθενών που νοσηλεύονται. Συγκεκριμένα από 59 δείγματα που έστειλαν τα νοσηλευτήρια για την περίοδο 1η μέχρι 17 Ιανουαρίου εντοπίστηκαν 39 δείγματα με την παραλλαγή όμικρον, 7 με τη δέλτα και 13 που δεν μπόρεσαν να χαρακτηριστούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ποσοστό δηλαδή που αγγίζει το 80%. Που σημαίνει ότι και ένα ποσοστό ακόμα αδρά περίπου στο 20% είναι δέλτα, που είναι το πιο παθογόνο μας, αν θυμάστε, στέλεχος. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε με ένα κύμα έξαρσης μεικτό. Άρα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που δεν την έχουμε ξαναβιώσει. Ευελπιστούμε ότι όταν θα κοπάσει η όμικρον, δεν θα αναζωπηρωθεί η Δέλτα. Από την άλλη, αυξάνονται εβδομάδα με εβδομάδα και οι επαναλημώξεις. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα έχουν καταγραφεί 1.690. Έχει μεγάλον αριθμό επαναλημώξεων. Ήταν από τα, χαρακτηριστικά που θεωρούνταν πολύ σημαντικά για την όμικρον. Mm-hmm. Το σημαντικό όμως είναι να έχουμε ήπια νόσο. Με βάση τα στοιχεία της ιχνηλάτησης, τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται για άλλη μια φορά στις ηλικίες 6 μέχρι 11 ετών και ακολουθούν ηλικίες από 35 μέχρι 39 ετών. Στοιχεία τα οποία αναμένεται να τεθούν κατά την αυριανή σύσκεψη του Υπουργού Υγείας και των μελών της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατά την οποία δεν αναμένεται να συζητηθούν χαλαρώσεις στην παρούσα φάση. Όταν έχουμε αυτούς τους βαθμούς θετικοποίησης και αυτούς τους θανάτους, εγώ τουλάχιστον θα ήμουν συντηρητική να υποστηρίξω ανοίγματα των μέτρων. Συνεχίζουμε λοιπόν να είμαστε σε πανδημικό κύμα. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Υπενθυμίζεται πως από αύριο αρχίζει η διαδικασία διάθεσης της δεύτερης συσκευασίας των self-test σε όλους τους δικαιούχους μέσω των φαρμακείων.